Παθοδωρίδη, Μπάμπη. Ναι, έχουμε κοντά μας τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Σάββα Θοδωρίδη, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε στο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, και ναι, Θοδωρίδη μας πείτε. Να γελάσετε όλοι. Να γελάσετε όλοι για αυτά που είπα. Προηγουμένως και μετά. Αλλά ας αρχίσουμε καλύτερα από την υποδοχή που μας κάνανε εδώ μέσα σήμερα στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ. Που έρχονται στο Καραϊσκάκι και είναι μοναστήρι του Καραϊσκάκι και δεν συμβαίνει ποτέ το παραμικρό. Καροτσάκι τους πηγαίνανε το Δουρέκα, ο κύριος Δημητριάδης και οι άλλοι στο διάδρομο. Μας είχαν στήσει ένα συνοικό τείχος έξω από τα αποδυτήρια τα δικά μας και δεν μπορούσαμε να βγούμε να πάμε ούτε στην τουαλέτα εκεί πέρα. Και είμαστε απομονωμένοι, υπήρχε μόνο μία έξοδο που βγαίναμε στο γήπεδο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα και εφιαλτικά. Και τα υπέστημεν εδώ σε αυτό το γήπεδο, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Μετά πήγαμε να δείξουμε τις φανέλες στους διαιτητές, ήταν ο Δημητριάς εκεί, πάλι φώναζε, δεν μας άφησαν και εν πάση περιπτώσει δεν ξαναπεράσαμε από εκεί. Και είπαμε, εγώ δηλαδή ζήτησα να έρθει όποιος διαιτητής θέλει στα αποδυτήρια να μας πει τι θέλει να του τα δώσουμε. Δεν μας αφήσανε να πάμε στους διαιτητές τις φανέλες. Με το έτσι θέλω. Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τους αρπάξει, να τους μιλήσει και να κάνει οτιδήποτε. Σπρώχνοντας εκεί, τους πήγανε μέσα τους διαιτητές. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Πρωτόγνωρα. Γίνεται το χαμός μέσα, γιατί τα παιδιά ήταν εδώ, περιορισμένος ο χώρος, τα είχαν χάσει. Αυτή τη δουλειά τους. Είπα να μην ξαναβγεί κανείς έξω, μετά από την τρομερή αυτή υποδοχή που μας κάνανε. Δηλαδή, ούτε στους μπαζιμπουζούκους δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνανε εδώ σήμερα. Μετά αρχίζει το παιχνίδι. Αρχίζει το παιχνίδι και βλέπω τον κύριο Μάνταλο, ο οποίος είναι φάουλ του Φορτούνη, του κάνανε, και εγώ δεν ξέρω πόσα φάουλ. Και δεν σφύριξε ούτε ένα. Αντιθέτως, φρόντισε να φορτώσει όλη την άμυνα του Ολυμπιακού με φάουλ τα οποία ήταν πολύ πιο ήπια από εκείνα που κάνανε στο Φορτούνη και στον κάθε Φορτούνη. Δηλαδή, είναι πράγματα φοβερά. Γίνεται μια φάση που είναι 4 μέτρα το λιγότερο offside. Πάει να σηκώσει ο επόπτης από εκείνη τη μεριά τη σημαία. Έχετε ξαναδεί διαιτητή να του κάνει κάτω-κάτω τη σημαία? Αν το δείτε, θα δείτε, ήταν και ο κύριος Καραπαπάς εκεί και το είδε πάρα πολύ καλά, όπως και εγώ, του κάνει κάτω τη σημαία. Τα έχετε ξαναδεί αυτά τα πράγματα στη ζωή σας? Σας ρωτάω να μου πείτε. Εγώ τον κύριο Μάνταλο δεν τον ήθελα για διαιτητή με τίποτα, γιατί μας είχε διαιτητεύσει την Ξάνθη. Ένα παιχνίδι μας έπαιξε, κερδίσαμε 2-0 και έπαιζε 90-10 εναντίον μας αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν μας έδωσε πέναλτι και τι δεν έκανε. Και δεν τον ήθελα, όπως δεν ήθελα και τον κύριο Καλογερόπουλο και τον κύριο Σιδηρόπουλο. Τα λέω ευθέως. Πρέπει αυτοί οι κύριοι που ασχολούνται με την Επιτροπή Διαιτησίας, ο κύριος Κουκουλάκης, θα τους πω επωνύμως, και ο κύριος Τριτσόνης, τους ξέρω σαν διαιτητάς, απ' έξω και ανακάτωτα. Ξέρω την πορεία τους, ξέρω τα πάντα. Έχω ολόκληρους φακέλους για τον καθένα και για τον κύριο Μάνταλο και για όλους. Τα έχω φυλαγμένα για άλλη ώρα. Όχι για τώρα. Και όταν έρθει η ώρα, θα του πω του κάθε διαιτητού τι έκανε σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί εγώ γράφω όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όλα τη ΑΕΚ, όλα του Παναθηναϊκού και όλα του ΠΑΟΚ. Για τις διαιτησίες δηλαδή ιδιαίτερως, για να μας λένε μετά ότι δεν σφύριξα έτσι ή αλλιώς. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν έγινε αποβάλει το Μοντεστό, χωρίς καμία αιτία. Αρχίσαν τη συνομιλία με τον τέταρτο διαιτητή και πήγε ο κύριος Μάνταλος και του λέει έξω εσύ. Εγώ και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, κατεβαίνω εγώ για να πάω στα τη Φυσούνα, για να πάω στα αποδυτήρια τα δικά μας και λέω, ερχόταν εκείνη τη στιγμή ο κύριος Μάνταλος, αφού προηγουμένως τον πήγε καροτσάκι ο Δημητριάδης από τη σέντρα μέχρι τα αποδυτήρια. Η δε παίχτε της ΑΕΚ σε όλο το παιχνίδι τον πήγαιναν καροτσάκι και δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε. Τι να σας πω δηλαδή. Δεν είναι διαιτητής αυτός. Αυτός είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ντροπή να παίζει τέτοιος διαιτητής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μετά λέω εγώ, ακούστε τη λέξη που είπα. Είναι ξεφτύλα για αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Είναι ξεφτύλα για αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Λέει, περνάει από εκεί και εγώ το είπα ορίστος. Γιατί εννοούσα την περιραίουσα ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Και πραγματικά ήταν δραματικό να βλέπει να το σπρώχνει η παίχτη της ΑΕΚ και να τον πηγαίνει καροτσάκι ο Δημητριάδης. Αυτό εννοούσα, δεν είπα το όνομά του. Και πάω στα αποδυτήρια τα δικά μας. Ήταν μάλιστα ο παρατηρητής τη Super League, ο οποίος άκουσε τη στοιχομηθεία και μπορεί να σας τα βεβαιώσει αυτά που είπα. Και μου φαίνεται τι έγινε τώρα. Φαίνεται, βγαίνοντας έξω, μου λένε ότι είπε ο κύριος, απευλήθητε λέει από το γεμπλό, να έρθει να μου το πει εμένα. Ναι. Πάω στο γήπεδο και μου λέει, ξέρεις, λέει, πήγα στα αποδυτήρια και το σκέφτηκα αυτό που είπες και σκέφτηκα ότι με θίγει εμένα, ναι. Και άρα σε αποβάλλω. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Πήγε να συγκεντρωθεί. Ποιος ξέρει τι τηλεφωνήματα του κάνανε? Ποιος ξέρει τι τηλεφωνήματα? Γιατί άμα έχεις κάνει τέτοιο αδίκημα και προσβάλλεται ο άλλος, εκείνη τη στιγμή σηκώνει την κάρτα, έτσι ξέρω εγώ τους κανονισμούς. Μόνο από αυτό καταλαβαίνετε το τι έγινε. Μόνο από αυτό. Οι άντρες έτσι κάνουν. Σηκώνουν τη σημαία και δείχνουν ότι, κύριε, κόκκινη κάρτα. Πέρασε έξω.
να πάει στα ποτήρια για να σκεφτεί και να θυμηθεί μετά ότι τον προσέβαλε με αυτά τα λόγια. Είδατε τι του είπα. Αν έχω πει λέξεις παραπάνω, να με κρίνετε εσείς. Ξέρετε ότι εγώ είμαι σαφής. Και ό,τι λέω είναι ένα και ένα κάνουν δύο και πάντα, πάντα έχω στοιχεία. Είμαι σαφέστατος. Και εγώ έφυγα, λέω εντάξει, έβγαλε το Μοντεστό, η σειρά μου, να δούμε τώρα ποιον άλλον του Ολυμπιακού. Θα τριτώσει το κακό. Και τρίτος, έβγαζοντας τον ποτήρα έξω. Μετά από λίγο. Δηλαδή, ο άνθρωπος φαινότανε, γίνεται μπέναλτι στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου μηνύματος Καραμπινάτο. Είδατε κανένα να μιλήσει, να θυχθεί κτλ. Καραμπινάτο. Καραμπινάτο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έβγαλε τον ποτήρα κτλ. Εγώ αυτό το παιχνίδι δεν. Εγώ συνήθως δίνω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, όποια και αν είναι αυτή, η Λάρισα, οποιοδήποτε, ή φέρει ισοπαλία μαζί μας. Είμαστε και Δύση, τους δίνω συγχαρητήρια. Σήμερα δεν δίνω κανένα συγχαρητήριο, γιατί δεν είναι πρόκειτο για παιχνίδι ποδοσφαίρου, είναι ντροπή. Και αυτούς τους διαιτητές πρέπει να τους συμμαζέψουν, να τους διώξουν. Μου άρεσε όλοι οι εξηγιαντέ που βγάλανε τους άλλους πέντε τους ανθρώπους. Εκείνοι ήταν 10 φορές καλύτεροι από αυτούς τους νέους φωστήρες που βαλίσανε για τη διαιτησία. Είναι ντροπή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα σβήσει. Θα σβήσει έτσι με αυτές τις διαιτησίες. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Το παιχνίδι εγώ το σβήνω, είναι σαν να μην έγινε για μας. Γιατί σε τέτοιου είδους παιχνίδια να έχει κύριο ρόλο ο διαιτητής, εγώ δεν δέχομαι ότι είναι παιχνίδια. Και δεν έχουν οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.